αλλά περισσότερο το όνομα του Διομήδη μεγάλωσε και έφτασε εδώ που έφτασε από το χάρπουλ. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα και θα ήθελα να τα πω μέσα στην ψυχή μου. Εάν κάτι κάνεις για λεφτά, αυτό δίνεις, παίρνεις. Αν κάτι σε αυτό μέσα βάζει συνέστημα, αυτό δεν έχει σχέση με τα λεφτά. Όσα λεφτά και αν σου δώσουν, αυτό που μετράει είναι το συνέστημα που βάζεις μέσα. Κι αν σου δώσουν κι αν δεν σου δώσουν, εσύ θα αγωνίζεσαι για την νίκη. Εγώ αισθάνομαι υπερήφανος που μπόρεσα να είμαι εκείνες τις μέρες της μεγάλης κατάκτησης και θα ήθελα στη ζωή μου αυτές τις στιγμές να τις κλειδώσω και να τις θυμάμαι και όταν θα περάσουν πολλά χρόνια να λέω ότι ήμουνα κι εγώ εκεί. Ήταν ένας μεγάλος άθλος. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Ένα πράγμα έχω να πω όμως. Υπάρχουν παράπονα πολλές φορές και λένε ο Δήμαρχος δεν είναι πολύ κοντά μας, ο Δήμαρχος, αυτή η οικογένεια έχει και άλλα παιδιά. Και όταν ένας γονιός, γιατί έτσι αισθάνομαι και ιδιαίτερα προέρχομαι από τον αθλητισμό και ξέρω τι σημαίνει, πολλές φορές μίλησα με τον Πρόεδρο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα και ανοιχτές πληγές. Θυμηθείτε λίγο το καλοκαίρι, σε τι κατάσταση βρισκόταν ο Παναργιακός με κάτι περίεργους ανθρώπους που είχαν έρθει εδώ, κάτι Ιταλούς, κάτι τέτοιους. Δεν ξέρω αν θα ζούσε σήμερα το δάκαν, το είχαν πουλήσει, τι θα είχαν κάνει, δεν ξέρω. Και εκεί έσπευσα και μπήκα μέσα. Θα σας πω όμως ένα πράγμα. Σήμερα που έχω κάνει αυτή τη διαδρομή που δεν τα ήξερα, εγώ προέρχομαι από το Στίβο, γυμναστής και αυτό που έκανα στη ζωή μου, περισσότερο στο Στίβο ήμουνα. Με άλλους ανθρώπους έβλεπα. Είναι τελείως διαφορετική το ομαδικό άθλημα, παιδιά, από τον άνθρωπο που είναι μόνος του. Είναι τελείως διαφορετικό και η ψυχολογία είναι διαφορετική. Αλλιώς φτιάχνεις προπονητικά έναν αθλητή που είναι μόνος του, το ανεβάζεις πάρα πολύ το εγώ του, που αν αυτό το κάνεις έναν αθλητή ο οποίος βρίσκεται σε ομάδα, διαλύθηκε η ομάδα. Θα παίζει για πάρτι του. Θα θέλει μια μπάλα μόνος του και δεν θα μπορεί να κάνει προκοπή. Όμως τον αθλητή του Στίβου πρέπει να τον πολλιάσεις με το μεγάλο εγώ για να μπορέσει να διακριθεί. Να τον φρενάρεις από την αλαζονία και να τον περάσεις εκεί. Αυτό όμως που έζησα εγώ με το ποδόσφαιρο δεν το είχα ξαναδεί στη ζωή μου, ούτε το είχα σκεφτεί ότι μπορούσε να γίνει, και ας το γράφουν και ας το λένε όπου θέλουν. Δεν πίστευα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα κάπου. Δεν το πίστευα. Και σας μιλάω εντίμως και ειλικρινέστα. Δεν πίστευα λοιπόν ότι μπορεί να γίνονται τέτοια πράγματα στον αθλητισμό. Δεν το ήξερα. Και αν κάποιος με ρωτήσει, ένα νέο παιδί με ρωτήσει και μου πει τι είναι αυτό που είδες. Είδα πράγματα τα οποία με έχουν βγάλει έξω από τα ρούχα μου. Παρασκήνιο μεγάλο. Δεν το είδα όμως εδώ σε αυτή την ομάδα. Δεν το είδα σε αυτό το άθλημα. Μπορεί να είδα ψηλά πράγματα. Και ξέρετε τώρα και ο Τάσος καταλαβαίνει τι είδαμε όταν είδαμε. Εκείνο το πράγμα που έχω να σας πω είναι ότι είναι ένα άθλημα με υγεία να συνεχίσει να πηγαίνει. Γνωρίζω τις θυσίες που κάνουν ορισμένοι άνθρωποι έχουν υπερβάλει εαυτόν. Αιμοδοτούν και αιμορραγούν. Αυτό το πράγμα σας μιλάω ειλικρινά, το έχω ζήσει, το έχω και όσο μπορούμε από τη δική μας τη μεριά θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε να μην κατέβει ούτε έναν πόντο η σημαία του Διομήδη. Θα μου πείτε τι μπορείτε να κάνετε. Αυτά τα ελάχιστα που μπορούμε να κάνουμε θα τα κάνουμε. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι όταν ένας άνθρωπος βγαίνει εδώ μπροστά και μιλάει δεσμεύεται απέναντι σε αυτούς που τον ακούν και σε εκείνους που τον ακούν από τα σπίτια τους. Αλλά εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ. Όπως δεν κρύφτηκαν και άλλοι άνθρωποι που είναι εδώ μέσα αυτή την αίθουσα. Όταν χρειάστηκε, μπορεί να μην ήμουν μπροστά, αλλά ήμουν δίπλα. Εγώ θέλω να χειροκροτήσω μέσα από την ψυχή μου τους πρωταγωνιστές που είναι οι αθλητές πρώτα απ' όλα, τους παράγοντες οι οποίοι αιμορραγούν, αυτούς τους ηρωικούς φιλάθλους που ακολουθούν πάντα το Διομήδη και πηγαίνουν πραγματικά και συμπαραστέκονται στα παιδιά και εκείνο που θέλω να καταθέσω ως μαρτυρία την οποία έχουμε όλοι μας δει είναι ότι ένα μικρό γηπεδάκι που έπρεπε να γίνει
έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Δώσαμε ό,τι μπορούσαμε περισσότερο από την ψυχή μας για να το φτιάξουμε. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών έχει ένα σύγχρονο γήπεδο για handball στη Νέα Κύο. Ευελπιστούμε ότι και εκείνο το οποίο έχει ο Υπουργός υποσχεθεί και έχει βγει στην διαδικασία να γίνει, θα γίνει το μεγάλο γήπεδο, αλλά και εκείνο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να μπορούν με αξιοπρέπεια οι αθλητές να αγωνίζονται, να υπερηφανεύονται για τον αγωνιστικό χώρο και την άριστη κατάσταση του δαπέδου, γιατί αυτό πρέπει να είναι φυσικό με τα πόδια τους, και επίσης όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που ζητάνε για διεθνή παιχνίδια και μεγάλους αγώνες. Μπορεί να μακρηγόρησα, αλλά ήθελα να καταδείξω πραγματικά ότι πείστε και αυτούς που είναι δίπλα σας. Αξίζει αυτή η ομάδα να πάει μακριά. Έρχεται από μακριά. Πρέπει να πάει μακριά. Έχει φέρει μεγάλες στιγμές αυτό το τόπο. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή περνάει στενότητα και δυσκολία. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Το γνωρίζω. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στην ομάδα όσο μπορούμε περισσότερο. Και πιστεύω ότι η χρονιά που θα έρθει θα είναι πάντα η κάθε χρονιά καλύτερη από την προηγούμενη. Σε περισσότερες συγκινήσεις προσβλέπουμε από αυτή την ομάδα που μας έχει κάνει περήφανος. Το Άργος σας ευχαριστεί.